Οι τηλεφωνικές απάτες δεν έχουν τέλος. Αυτή τη φορά η Επιτίδη ήταν ως υποψήφια θύματα τους ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων με την πρόβαση ότι καλούν εκ μέρους της Σχολικής Επιτροπής. Το πρωί λοιπόν δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από ένα αριθμό τηλεφώνου που παραπέμπει σε κινητό. Μια γυναικεία φωνή με ενημέρωνε ότι με καλεί από τη Σχολική Επιτροπή. Αυτό από μόνο του δηλαδή μου κίνησε την περιέργεια, γιατί δεν μπορείς να προφασιστείς απλά ότι παίρνεις από μια σχολική επιτροπή, λέγοντάς μου ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο το οποίο έχουν τη διάθεση να μας το καταβάλουν. Δηλαδή ότι εμείς έχουμε εκδώσει ένα τιμολόγιο προς αυτούς και ότι αυτοί έχουν τη διάθεση να μας καταβάλουν το ποσό. Στο βιβλιοπωλείο, το Γιάννης Μαντάς δέχτηκε ένα περίεργο τηλεφώνημα τον Αύγουστο, ζητώντας του τον τραπεζικό του λογαριασμό προκειμένου να προχωρήσει μια παραγγελία. Δεν ήταν ο μόνος, καθώς όπως φαίνεται από τότε οι ιδιοκτήτες βιβλιοπωλείων είχαν βρεθεί στο στόχαστρο των επιτίδιων. Και ζητούν λογαριασμούς προκειμένου να καταθέσουν χρήματα από υπόλοιπα τιμολογίων. Φυσικά δεν πρέπει κανείς να δώσει κάτι. Έχει συμβεί σε κάμποσους 5-6 το καλοκαίρι, τη σχολική περίοδο Σεπτέμβριο, και προσωπικά και σε μένα. Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπολών ζητά από τα μέλη του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διευκρινίζοντας πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κοινοποιούνται κωδικοί και λογαριασμοί. Όλα τα βιβλιοχαρτοπολία της πόλης μας προμηθεύουν υλικά προς σχολεία. Είτε είναι δημοτικά, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, ηλίκια. Κάθε ένα από αυτά τα σχολεία ανήκει σε μια σχολική επιτροπή η οποία επάγεται στο Δήμο Πατρέων. Είναι πολύ αόριστο να σε πάρει κάποιος και να πει: παίρνω από τη Σχολική Επιτροπή τηλέφωνο να σε πληρώσω. Δεν γίνεται έτσι. Καταλάβαμε, διότι είχαμε ειδοποιηθεί από το Σύλλογο ότι υπήρχαν τέτοια πράγματα. Βέβαια, ξέρουμε και από τις τράπεζες ότι δεν πρέπει ποτέ να δίνουμε τους λογαριασμούς μας. Και άμεσα ειδοποιήσαμε και την αστυνομία, ούτως ώστε να λάβει και αυτή η υπόψη της και να ενεργήσει. Μπορεί στην περίπτωση των βιβλιοχαρτοπολών τα άμεσα ήταν κλαστικά και ενημέρωση να λειτουργήσαν αποτρεπτικά, όμως τον τελευταίο χρόνο οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζονται με απρόσκοπτους ρυθμούς και με διαφορετικές προφάσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι επιτίδη έχουν καταφέρει να ξαφρίσουν χιλιάδες ευρώ από τους λογαριασμούς.